εκεί βρίσκεται ένα χωριό όπου εκεί οι κάτοικοι μιλούν κριτικά. Ο κύριος... Είναι από την Κρήτη? Βέβαια, ο κύριος Γιώργος Μπακαλός. Ναι. Σωστά, σωστά το λέω, το έχω τονίσει σωστά. Γιώργος Μπακαλός. Μπάκαλ. Και Ανογιανός από την κατάλαβα πρέπει να είστε, από τα Ανόγια είστε. Με βαθύ λου. Σωστά, σωστά. Σε ποιες περιοχές έχουμε βαθύ λου, Μαρία? Στη Θεσσαλονίκη, βόρεια. Στην Κρήτη, βόρεια. Στην Κρήτη λέω. Στην Κρήτη τώρα. Ανόγια, εκεί δεν Ανόγια, έχουμε αυτή την προφορά. Και πάλι... Εντάξει, ναι, μπορεί να πει ότι υπάρχει ένα βαθύ. Είναι κάτοικος ο κύριος Γιώργος Απειράνθου Νάξου, σωστά? Σωστά. Όπου εκεί ο δεσμός σας με την Κρήτη σε τι βαθμό είναι? Καταρχάς είναι μεγάλη μου τιμή και συγκίνηση να απευθύνομαι στα αδέρφια μας στην Κρητική και πραγματικά θέλω να ξεκινήσω με μια μαντινάδα. Βέβαια. Την οποία από μικρό κοπεράκι που μου επάστη στην Απείρανθο θυμούμε τις γιαγιάδες μας, τις παππούδες μας να λένε «Λέει Νάξος αναστέναξε και φώναξε μητέρα». Και η Κρήτη της απάντησε «Ην τάχεις θυατέρα». Εντάξει. Αυτό τα προφορά. Λέει όλα. Και με συγκινηθήκαμε όλοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο κύριε Γιώργο. Η Κρήτη και η Νάξος είναι δυο νησιά, η ίδια με μια πολύ συγγενική πολιτιστική ταυτότητα, ανεξαρτήτως γενεσιουργών αιτιών, και ακούς πάρα πολύ τακτικά να λένε οι επισκέπτες ότι λες και βρισκόμαστε στην Κρήτη. Ή αν αυτή τη στιγμή τα αδέρφια μας οι κρητικοί έρθουν, μας επισκέπτονται, που έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, φιλοξενία κτλ., να λένε ένα νησί είμαστε. Υπάρχουν βέβαια δεσμοί από αρχαιοτά των χρόνων και υπάρχει και λογική εξήγηση. Βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, έχει χυθεί πολύ μεράνι, τόνοι βιβλία θα έλεγα και περγαμηνές, έρευνες, μελέτες, εικασίες και τα λοιπά, γι' αυτό το ζήτημα του συγγενικούς δεσμούς της Κρήτης και της Νάξου. Η Απείρανθος είναι το πιο τρανταχτό φαινόμενο, αποτέλεσμα, απόδειξη αυτής της σχέσης. Μιλούμε πολύ βαριά, σαν που μιλούν στα νόγια της Κρήτης. Ένα λεπτό, Ανογιανό, αυτό κάνετε εκεί πέρα τώρα. Η προφορά δεν είναι τίποτα. Αυτό και τρώτε. Από αυτό κάνουμε και... Τηρείτε τις παραδόσεις, τις κρητικές. Έχει αμαράχη για τσιφίλη και πιο νόστιμη είναι και ρακί θα πιούμε και κρητικά θα ακούσουμε. Έτσι, κύριε Γιώργο, ερώτηση. Εξυπακούεται. Κύριε Γιώργο, λοιπόν, έρχεται τώρα ένας κρητικός εκεί στην περιοχή σας, ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει. Δεν ξέρει ότι περισσότεροι μιλούν εκεί πέρα κριτικά. Πώς αντιλαμβάνεται, πώς αντιδρά η πρώτη αντίδραση? Είναι ότι αυτό συμβαίνει όταν έρχονται από την Ηπειρωτική κυρίως Ελλάδα και έρχονται επίσκεψη στην Απείρανθο της Νάξου. Ναι. Δηλαδή ακούνε ένα Κυκλαδονήσι, νομίζουν ότι θα βρουν με τα τουριστικά πλαίσια των υπόλοιπων Κυκλαδονησιών κτλ. Και όταν έρθουν στην Ερντοχώρα, στα ορεινά χωριά όπως το Φιλότι, στην Απείρανθο κυρίως που έχει το ξεχωριστό γλωσσικό ιδίωμα που όπως είπαμε είναι φαινόμενο. Για κάποιες ώρες θα δεις μια έκπληξη, γιατί νομίζουν ότι μεταφερθήκανε με μαγικό τρόπο στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά των Σφακίων, στα Νόια, στην Κρήτη πραγματικά. Η κουλτούρα μας είναι η ίδια με την Κρήτη. Και όπως σας είπα, τα δεσμά, όπως θα εξηγήσουμε και παρακάτω, υπάρχουν λογικές εξηγήσεις. Και εμείς προσπαθούμε να ανοίξουμε γέφυρες, να ενημερώσουμε τον κόσμο κτλ. Και να ρωτήσω, Κρητική, όπως σας είπα, όταν έρχονται εδώ που έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ., θα γίνει οπωσδήποτε ένα γλεντάκι και το απρόπτω είναι και καλύτερο. Θα κάνουμε τις μαντινάδες μας, θα πούμε τις μαντινάδες μας, τα κοτσάκια μας. Και το γλέντι θα κύριε Γιώργο, κύριε να Γιώργο, ρωτήσω, να ρωτήσω ότι και τα νέα παιδιά συνηθίζουν να τηρούν αυτές τις παραδόσεις, να μιλάνε έτσι με την κριτική προφορά και τα παιδιά σας. Βεβαίως και μιλούν με την ίδια προφορά, συνεχίζεται. Είναι ένας χώρος η Απείρανθος που αντιστέκεται στους κάθε λογής, θα λέγαμε, αντιστέκεται στα φαινόμενα. Στο σύγχρονο κόσμο. Ναι. Και έχουν γνώση, έχουν επίγνωση της ιστορίας που κουβαλούμε. Έχετε υπόψη ότι έχουν γίνει, όπως σας είπα, πολλές μελέτες. Ένας μελετητής, ο Γιώργος Δημητρίου Ζευγόλης, ένας από τους πολύ σπουδαίους που έχει αναδείξει τούτος ο τόπος, ή εουτός ο τόπος,
Είχε κατέβει στην Κρήτη, ασχολήθηκε πάνω από 20 χρόνια, έψαξε γενεαλογικά δέντρα, μπήκε μέσα σε σπίτια, έψαξε κοιμήλια κτλ. Οικογενειακά δέντρα και εδώ και στην Κρήτη, και έκανε μία έρευνα η οποία βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και έγραψε ένα βιβλίο «Κρήτες έπειτα να πήραν το της Νάξου». Εκεί λοιπόν απέδειξε και λέει ο συγκεκριμένος στάδε που βλέπουμε σήμερα στην Απείρανθο, με γαλάζια μάτια, με βραχή σώμα κτλ, είναι ο απόγονος του τάδε ή το τρισέγγωνο του τάδε Σφακιανού, mm-hmm. που Μάλιστα. έφυγε από τα Σφακιά και ήρθε στην Κρήτη, στην Απείρανθο. Κύριε Γιώργο. Τότε, μετά το 1770-1771 στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Τόσο παλιά. Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο. Ότι επά ήρθανε, εξώσανε, παντρεύτησαν. Μείνανε τα χούια ντόνε, τα ήθη και τα έθιμα ντόνε. Όμως, επιτρέψτε μου να πω όσο το δυνατό πιο σύντομα, η ιστορία και η σχέση της Νάξου γενικά με την Κρήτη έρχεται από τη μυθολογία. Όταν ο Δίας μάλωσε με τον πατέρα του τον Κρόνο και κυνηγημένος έφυγε από το Ιδέον Άνδρος, ήρθε εδώ στο Ζάστην, κοντά στην Απείρανθο, που είναι το ψηλότερο βουνό των Κυκλάδων, και έμεινε εδώ στα εφηβικά του χρόνια. Κύριε Γιώργο, αργότερα, ακούστε τώρα, θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ και θα σας έλθουμε όλη η παραγωγή προκειμένου να εξαντλήσουμε 2-3 ώρες και να μας τα πείτε. Εγώ θα μείνω με το χαμόγελό σας. Είστε ένας ανοιχτός, όμορφος άνθρωπος. Μαντινάδα δεύτερη, ξέρετε, να μας πείτε να κλείσουμε τη σύνδεση. Εγώ θα πω αυτή τη μαντινάδα που είχαμε πει με τη Σφακιανή, με τα αδέρφια μας στη Σφακιανή, κάτω στα Σφακιά που είχαμε κάνει και αδερφοποίηση. Ναι. Θεέ μου, κάμε ένα σεισμό και κούνα τον πλανήτη. Και φέρε ακόμα πιο κοντά Απείρανθο και Κρήτη. Ωραία. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Άξο. Όλα μας τα αδέρφια της Σφακιανή και της Κρητική Τσανογιανή. Έτσι. Έχουμε μεγάλη δεσμή με την Κρήτη. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Και το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή η Κρήτη που ξέρει είναι ο τόπος των αγώνων και της αντίστασης να αντιστέκεται και να διδάξουν οι νέοι κριτικοί την ιστορία. Ευχαριστούμε, του Δασκαλογιάννη, κύριε Γιώργο. Είναι πολύ συγκινητική. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Και να είστε καλά. Και σε εσάς, να είστε καλά. Να είστε καλά.